Είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης και μη γάμα κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 652, μη γάμα κεφάλαιο, 43 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ. Μη φοβού, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δε θέλουν συμπλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δε θέλεις καΐου, δε θέλει εξαφθεί η φλόξ επί σε. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντίλητρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπία και Σεβά. Αφού το εστάθης πολύτιμος στους οφθαλμούς μου εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα. Και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Θέλω υπή προς τον βοράν δώσ και προς τον νότον μην εμποδίσεις. Φέρε τους υιούς μου από μακράν και τα στιγατέρας μου από τον άκρον της γης. Πάντας όσοι καλύντουε με το όνομά μου, διότι εδημιούργησα αυτούς δια τη δόξα μου, έπλασα αυτούς και έκαμα αυτούς. Αμήν. Είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ότι όσους ο Θεός προεγνώρισε, τούτους και προώρησε. Όσους προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος του Υιού του Θεού, τούτους και εκάλεσε. Και όσους σε κάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε εν τέλει, τούτους και εδόξασε. Ο Θεός λοιπόν, βλέποντας με προσοχή, διότι σε αυτόν ανήκει το να εφορά επί πάντας τους υιούς του ανθρώπου, βλέποντας με προσοχή βλέπει ανθρώπους έτοιμους να δεχθούν τη δόξα του Θεού, να δεχθούν τον Ιησού Χριστόν, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού, να δεχθούν Αυτόν ο οποίος θα τους οδηγήσει στον Πατέρα και στην αιώνια ζωή, γιατί είναι γεγραμμένο ότι κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο παντοδύναμος Θεός σε κάθε εποχή αλλά και σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος βλέπει με προσοχή και βλέπει, διακρίνει όχι τη ζωή των ανθρώπων, ούτε το έργο των ανθρώπων, ούτε το χαρακτήρα, ούτε τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ούτε την καλοσύνη, ούτε την κακία των ανθρώπων. Εκείνο που με προσοχή βλέπει είναι η καρδιά των ανθρώπων, αν τελικά θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν αυτόν τον οποίον ο Θεός απέστειλε για να δώσει χάρη στον άνθρωπο, να κάνει έλεος στον άνθρωπο, να του δώσει δύναμη, ώστε αποδεχόμενος τον Ιησού Χριστόν να ελευθερωθεί από τα δεσμά του διαβόλου, του κόσμου και να γίνει ένα ευλογημένο, αναγεννημένο παιδί του Θεού. Και έτσι λοιπόν βλέποντας ο Θεός ανθρώπους έτοιμους και πρόθυμους έξω από την κακία τους, την αμαρτία τους, τη συμπεριφορά τους, το χαρακτήρα τους, αλλά μέσα στην καρδιά τους, γιατί δεν βλέπει σαν τον άνθρωπο που βλέπει το φαινόμενο, αλλά ο Θεός βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, δημιουργεί ένα σχέδιο σωτηρίας αυτών των ανθρώπων. Προγραμματίζει, σχεδιάζει, γιατί εν τέλει καλές βουλές βουλεύεται για τους ανθρώπους, ιδιαίτερα αυτούς που έχει προγνωρίσει τη σωτηρία τους. Και έτσι, στρέψας με προσοχή κάποτε, βρήκε Αβραάμ το δούλο του τον οποίον αγάπησε και ο οποίος έγινε εν τέλει φίλος του Θεού και ονομάστηκε και φίλος του Θεού και μέσα από αυτόν ο Θεός δημιούργησε τον Ισραήλ. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ γέννησε τον Ιακώβ, τον οποίον ο Κύριος μετονόμασε Ισραήλ, δούλοι του, μέσα από τους οποίους ο Θεός
έχει προγραμματίσει τη σωτηρία των ανθρώπων βεβαίως δια του Ιησού Χριστού. Αλλά δεν το έκανε αυτό μια φορά μόνο τότε, βεβαίως κυρίαρχα το έκαμε τότε, γιατί μέχρι τότε δεν υπήρχε λαός τον οποίο να χρησιμοποιήσει, γι' αυτό τον έπλασε και τον δημιούργησε. Εκ του μηδενός, εξ ενός ανδρός μόνο και μίας γυναικός στήρας, της Σάρας. Θεός δημιούργησε λαό Ισραήλ, λαό Θεού, δια του οποίου, όπως είπαμε, θα έρθει ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Των ανθρώπων που έχει προγνωρίσει ο Θεός. Αλλά δεν λειτουργήσε ο Θεός έτσι μόνο μια φορά τότε, αλλά πάντοτε ο Θεός λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο. Δημιουργεί δούλους και δούλες για να τους χρησιμοποιήσει όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όταν έρθει όχι μόνο το πλήρωμα του χρόνου, αλλά και στους ανθρώπους έρθει ο κατάλληλος χρόνος μετά από την εκπαίδευση που ο Θεός θα κάνει για να τους χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία όλων αυτών τους οποίους προεγνώρισε, τους οποίους πρόκειται να καλέσει με το όνομά Του, τους δημιούργησε και θα τους δημιουργήσει για τη δόξα Του και έπλασε αυτούς, θα σώσει αυτούς για να τους έχει αιώνια κοντά Του. Το ίδιο σχέδιο. Και το σχέδιο έχει τα ίδια βήματα. Στρέφει και βλέπει ποιος είναι κατάλληλος, δηλαδή έχει κατάλληλη καρδιά, να τον προσκαλέσει, να τον εκπαιδεύσει, να τον καταστήσει αξιόπιστο, αποτελεσματικό και καρποφόρο δούλο του, για να τον χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία πολλών, πάρα πολλών ή και λίγων ανθρώπων, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο αποφάσισε ο Θεός να εργαστεί. Τα βήματα λοιπόν είναι τα ίδια. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Πρώτον, τον λυτρώνει από όλα όσα τον ταλαιπωρούν, τον σώζει, τον προσκαλεί για να μπορέσει εύκολα πια, κάνοντας αυτόν δικό του, εμού είσαι, να τον εκπαιδεύει. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να θυμηθούμε ότι είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού και επιμένω ότι ό,τι είναι γραμμένο δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει περί τούτου, ότι είναι γεγραμμένο ότι έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου για να προφητεύσουνε το Λόγο του Κυρίου προς σωτηρία πολλών ανθρώπων. Αλλά επαναλαμβάνω, η πορεία, το σχέδιο, το έργο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος έχει τα ίδια βήματα πάντοτε. Επαναλαμβάνεται, γιατί ο Θεός είναι Αυτός, ο Αυτός, χθες, σήμερα και στον αιώνα. Κάλεσε λοιπόν τον Ισραήλ, τον δημιούργησε, τον έπλασε, τον λύτρωσε, του έδωσε το δικό του όνομα, αποκαλύπτει όλες τις δυνάμεις ο Ισραήλ σαν άτομο και σαν λαός, σαν άνθρωπος, σαν οικογένεια και σαν εκκλησία σήμερα, είναι δική μου. Και αυτό είναι ένα μήνυμα μεγάλο. Είμαστε δικοί του. Έχει την απεριόριστη κυριαρχία σε μας. Με μία προϋπόθεση, ότι εμείς το αποδεχόμαστε. Εμείς το θέλουμε. Και αποδεικνύεται αυτό γιατί το εξητούμε. Και έτσι αρχίζει να λυτρώνει. Από τι, από όλα. Να βγάζει όλα τα εμπόδια από τους δικούς του, που μερικές φορές δεν το έχουν καταλάβει κιόλας. Να βγάζει όλα τα εμπόδια, όλα τα προβλήματα να λύνει, ώστε να αρχίσει η εκπαίδευση. Γιατί πρέπει να τον καταστήσει πολύτιμο στους οφθαλμούς του. Πρέπει να τον καταστήσει χρήσιμο, ευάρεστο και καρποφόρο. Επαναλαμβάνω λοιπόν,
το μήνυμα το οποίο πρέπει να μπει βαθιά μέσα στην καρδιά μας σήμερα. Ο Κύριος λέει, είσαστε δικοί μου. Και εμείς λέμε με όλη μας την καρδιά, αμήν. Αμήν Κύριε. Ιδού εγώ, ιδού εμείς. Είμαστε δικοί σου. Και γιατί το λέει ο Θεός? Για να τα ακούσει ο διάβολος, να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ακούσουν όλες οι δυνάμεις, επίγειες, επουράνιες και καταχθόνιες, ότι εμείς έχουμε δεσπότη. Έχουμε πατέρα. Έχουμε κύριο. Έχουμε οδηγό. Έχουμε κυβερνήτη. Δεν είμαστε χήμα. Δεν μπορεί να μας επηρεάσει κανείς. Γιατί? Γιατί αυτός που είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας μας λύτρωσε, μας λυτρώνει και θα συνεχίζει να μας λυτρώνει. Γιατί? Γιατί είμαστε δικοί του. Και θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε δικοί του. Και αυτός με πολύ χαρά θέλει να συνεχίσει να είμαστε δικοί του. Είναι μία σχέση άρρηκτη. Πρέπει να φεύγει ποτέ από το μυαλό μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε πατέρα που μας αγαπάει, μας φροντίζει, μας περιθάλτει, φροντίζει την πρόοδό μας, την ασφάλειά μας, καλύπτει τις ανάγκες μας, την αύξησή μας. Έχουμε Κύριο που προπορεύεται στη ζωή μας, ανοίγει τους δρόμους τους δικούς του, μας αφήνει τα ίχνη του για να τον ακολουθούμε, τον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριον, στον οποίο δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και έχουμε και παράκλητο που προσεύχεται για μας, που μας φροντίζει, μας ζωοποιεί, μας βοηθάει, μας δίνει δύναμη. Δεν είμαστε ορφανοί. Αμήν. Δεν είμαστε ορφανοί. Κανένας δεν έχει εξουσία επάνω μας. Κανένας άλλος, κανένας ξένος, καμία δύναμη, ούτε πουράνια, ούτε πήγια, ούτε καταχθόνια. Κανένας δεν μπορεί να μας αγγίξει. Κανένας δεν μπορεί να μας πλανήσει. Κανένας δεν μπορεί να μας αδικήσει. Δεν αφήνει τους κεχρισμένους του να αδικήσει κανείς. Να τους αδικήσει κανείς. Αυτός τους οδηγεί. Εφόσον εμείς το θέλουμε. Και εμείς λέμε αμήν, με όλη μας την καρδιά. Και τώρα αρχίζει η εκπαίδευση, περιγεγραμμένη απόλυτα στο Λόγο του Θεού, για να μην παραξενευόμαστε σαν να μας συμβαίνει κάτι παράδοξο. Τώρα πρέπει μόνος σου, αλλά εγώ είμαι μαζί σου, να περάσεις και από ύδατα. Πολλά ύδατα. Και όχι ριάκια, κολυμβήματος. Άγρια ύδατα, πλημμυρίζοντα ύδατα, τσουνάμι. Αλλά μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι πάνω από κάθε τσουνάμι. Εγώ είμαι πάνω από κάθε καταστροφή. Εγώ είμαι που χτίζω το κακό και δημιουργώ το καλό. Εγώ φέρνω το τσουνάμι για να σε εκπαιδεύσω στη ζωή σου. Για να καταλάβεις ότι όταν είμαι εγώ μαζί σου δεν πρέπει να φοβάσαι. Δεν πρέπει να φοβάσαι. Είσαι άνθρωπος, γνωρίζει τη φύση μας. Αλλά μας βεβαιώνει. Και αν περάσεις από ύδατα, και το αν δεν σημαίνει δυνητικά, με τα πάσης βεβαιότητος θα περάσεις από ύδατα. Εξάπαντος. Μια φορά, δύο φορές δεν ξέρω, αλλά εξάπαντος. Μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι μαζί σου. Αλλά όχι μόνο αυτό, έχει και χειρότερες καταστάσεις, σκληρότερη εκπαίδευση, γιατί θα μας κάνει στρατιώτες, θα μας κάνει πολεμιστές, θα μας κάνει δούλους. Πρέπει να φύγει η περηφάνεια, πρέπει να φύγει η άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας, η γνώμη μας, πρέπει να την αφαιρέσει, να τη διώξει. Να μάθουμε να μην στηριζόμαστε ούτε σε άλλους ούτε στη δύναμή μας. Να στηριζόμαστε μόνο σε Αυτόν. Γιατί αυτά τα οποία θα επιτρέπει ο Θεός θα είναι πάνω από τις δυνάμεις μας.
πάνω από οποιασδήποτε ανθρώπινες ή φυσικές δυνάμεις πάνω στις οποίες θα μπορούμε να στηριχτούμε. Πρέπει να μάθουμε να ελπίζουμε σε Αυτόν μόνο. Αλληλούια, γιατί σε Αυτόν ανήκουμε, γιατί είμαστε δικοί Του. Θα φέρει και πλημμυρισμένα ποτάμια. Το φρίαγμα του Ιορδάνη θα βρεθεί μπροστά μας. Αλλά μη φοβηθείς, γιατί σε σένα δεν θα πλημμυρίσει. Θα φτάσει μέχρι την αυλή σου. Θα φτάσει μέχρι τα ίχνη των ποδών σου. Γιατί κάποιος θα είναι εκεί που θα τα σταματάει. Αλληλούια. Θα τα βλέπεις να έρχονται, θα φοβάσαι. Αλλά κάποιος θα τα σταματάει την τελευταία στιγμή, την τελευταία φυλακή της νυχτός. Θα τα βλέπεις έρχονται, πω πω πω, χάνομαι. Δεν χάνεσαι, γιατί ανήκεις στον Χριστό. Μη φύγεις όμως από τον Χριστό, γιατί θα χαθείς. Δεν χανόμαστε, γιατί ανήκουμε στον Χριστό. Και όχι μόνο νερά, ούτε και το φρίαγμα του Ιορδάνου μόνο. Θα βρεθείς και σε φωτιά. Έχεις βρεθεί σε πυρκαγιά. Εγώ έχω βρεθεί όταν ήμουν στρατιώτης. Φοβερό, αδερφή. Η κάψα, ο καπνός, η φλόγα. Να δεις πως τρέχει η φωτιά. Φεύγοντας δεν προλάβεις να ξεφύγεις. Φοβερό είναι να βρεθείς σε φωτιά. Λέει θα βρεθείς σε φωτιά. Μπορεί, όχι μπορεί, εξάπαντος. Εξάπαντος, θα τη βλέπεις να έρχεται. Και λες τώρα και από εδώ έρχεται και από εκεί έρχεται και από πίσω έρχεται. Τι θα γίνει? Μη φοβάσαι. Δεν θα σε αγγίξει. Ούτε τόσο λίγο. Ούτε θα σε καψαλήσει. Με μία προϋπόθεση. Να είσαι μαζί Του. Να είναι μαζί σου. Μία προϋπόθεση. Να είσαι μαζί Του, να είναι μαζί σου. Αλλά θα έρθουν και άνθρωποι εναντίον σου. Δυνατοί, ισχυροί, φοβεροί. Ο Φαραώ ήρθε τότε εναντίον των Ισραηλιτών. Ασσύριοι, Σύριοι, Αιγύπτιοι, Αιθίωπες, Σεβά. Θα έρθουν πολλοί άνθρωποι εναντίον σου. Μη φοβάσαι. Εγώ αυτούς όλους θα τους βγάλω από τη μέση. Υπέρ εσού εγώ θα εργάζομαι. Ούτε φυσικές δυνάμεις, ούτε ανθρώπινες δυνάμεις θα μπορούν να σε βλάψουν. Παραλαμβάνω, γενόμενος κουραστικός, με μία προϋπόθεση, ότι ανήκεις στον Κύριο και συνεχίζεις να ανήκεις στον Κύριο και Του το λες και Του το ζητάς. Κάθε πρωί, κάθε στιγμή, αδιαλείπτως. Κύριε, είμαι δικό σου. Κύριε, εσένα θέλω. Κύριε, βόηθα με. Δεν περιμένω από αλλού βοήθεια. Τι να μου κάνει άνθρωπος. Και θα έρθουν και ακόμη περισσότεροι άνθρωποι εναντίον σου. Από μακριά ξένοι. Που δεν περιμένεις. Και τώρα πάλι θα είμαι μαζί σου. Αλληλούια. Πάντα θα είμαι μαζί σου. Και όλα αυτά τα κάνω γιατί θέλω να δημιουργήσω ένα δούλο πολύτιμο εις τους οφθαλμούς μου. Δεν θέλω να έχω ένα δούλο κακομύρι, γκρινιάρι. Δεν θέλω να έχω φτωχούλη του Θεού, ανθρωπίνος λαλό, γιατί για τους φτωχούς ήρθε ο Χριστός. Με ψήμυρο, φοβητσιάρι, κλαψιάρι, γκρινιάρι, ψεύτη. Θέλω να έχω άντρα πίστεως. Θέλω να έχω παλικάρι. Θέλω να είναι πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου. Να υψώνει το χέρι του και να ομολογεί το όνομα του Χριστού. Να υψώνει το χέρι του και να δοξάζει τον παντοδύναμο Θεό. Έναν άντρα πολύτιμο, έναν άντρα γεμάτο από το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, δυνάμεως και πίστεως. Έναν άντρα που να τον βλέπει ο διάβολος και να τρέμει και να λέει τον Χριστό τον ξέρω και τον Παύλο τον ξέρω, εσάς δεν σας ξέρω.
να το βλέπει ο διάβολος και να λέει τι θα κάνω με αυτόν, γιατί ο Χριστός εστάλει από τον Πατέρα να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου και ο Χριστός αποστέλει καθώς απεστάλθει να καταστρέψουν οι δούλοι του και οι δούλες του τα έργα του διαβόλου. Πώς? Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Έναν Δαβίδ που βλέπει ένα βουνό μπροστά του, το Γολιάθ. Πολλοί τρέμουνε. Αλλά ο Δαβίδ έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Όλοι παίρνουν όπλα, αλλά πού να πλησιάσουν. Ο Δαβίδ παίρνει τη σφεντόνα και τους λίθους τους ομαλούς, το Λόγο του Θεού με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σφυρίζει, αμολάει, κάτω Γολιάθ. Μα γιατί? Γιατί ήρθε εν το ονόματι του Κυρίου των Δυνάμεων. Πηγαίνει εν το ονόματι του Κυρίου των Δυνάμεων. Νικητής θριαμβευτής. Και ο Παύλος φωνάζει. Ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως τη σκάμνη μας πάντοτε να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου. Χρήσιμος για μένα. Ευάρεστος, καρποφόρος πολλής. Τώρα με αυτόν μπορώ να συνεργαστώ. Δεν αθυμεί στην παιδεία του Κυρίου. Δεν κρινιάζει, δεν παραπονιέται. Δεν φοβάται γιατί έχει πνεύμα δυνάμεως. Αλλά ταυτόχρονα και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν έχει πνεύμα δειλίας. Να τρέμει. Τρέμει, αλλά στο Λόγο του Θεού μόνο. Γιατί όποιος φοβάται το Θεό δεν φοβάται τίποτα άλλο. Όποιος δεν φοβάται το Θεό, η καρδιά του είναι γεμάτη φόβο. Γιατί όποιος φοβάται το Θεό, μέσα του κατοικεί ο παντοδύναμος Θεός, που είναι η αγάπη και η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Αυτός είναι που μας ενισχύει σήμερα και προσπαθεί να μας θυμίζει μια φορά ακόμη ότι ανήκουμε σε Αυτόν. Και το αποτέλεσμα, τώρα μη φοβάσαι, τώρα εγώ είμαι μαζί σου, τώρα εγώ θα φωνάξω το σπέρμα σου, τον καρπό σου, και από ανατολών και από δυσμών, και από βορρά και από νότου, όλους αυτούς που προγνώρισα θα τους φέρω να προσκυνήσουν τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιο ενώπιον των ποδών σου. Σημώνω πρόσεχε. Μείνε ταπεινός. Γιατί η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις του Θεού. Αμήν.